Υπερασπιζόμαστε λοιπόν αυτό το συλλογικό έγγραφο σε ελλαδικό, πανευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν εξαιρετικές πρωτοβουλίες και αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα. Δίνουμε τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής εμπειρίας και της παγκόσμιας ως εικόνα που μας μεταφέρει ο ευρωβουλευτής ο Νίκος Χρυσόγελος. Θα έχουμε την υποστήριξη και την απεικόνιση αυτής της πραγματικότητας από μια άλλη εμπειρία, από τον φίλο και συνεργάτη που φέρουμε εδώ τον Παύλο για να μας φέρει αυτή την εμπειρία και φυσικά ο Κώστα Νικολάου από την κίνηση 136, η οποία συμμετέχει και σε ευρύτερες πρωτοβουλίες εναντίον της ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά έχει παίξει και ένα σημαντικό ρόλο στο να μπουν οι πολίτες στο προσκήνιο όσον αφορά την διαχείριση αυτού του συλλογικού αγαθού. Χωρίς άλλο τι, προχωράμε στην παρουσίαση συνοπτικά των θέσεων που αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου. Ο Νίκος Χρυσόγελος. Καλημέρα. Το θέμα του νερού πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα αγαθό κοινωνικό και οικολογικό. Δεν είναι, όπως εννοείται, όρευμα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε και τους τρόπους διαχείρισής του που να εκπροσωπούν την κοινωνία, να υπερασπίζεται το συμφέρον της κοινωνίας, ταυτόχρονα να προωθούν και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που γίνεται σήμερα είναι να υπάρχει μια πίεση προς ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών νερού. Η πίεση αυτή όμως έρχεται σε αντίθεση με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ιδιωτικοποίηση, να εμπλέκεται γενικότερα στο μοντέλο διαχείρισης. Άρα, οποιαδήποτε αναφορά ότι πρέπει να το κάνουμε επειδή μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Κάναμε ερώτηση μαζί με δύο άλλους πράσινους ευρωβουλευτές στον Όλιδε, ακριβώς γιατί βλέπουμε ότι στην πράξη γίνεται συνεχώς μία αναφορά στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους όρους του μνημονίου. Η απάντηση είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί πράγματι δεν μπορεί η Επιτροπή να ισχυριστεί δημόσια ότι είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα, η Πορτογαλία ή η Ισπανία να ιδιωτικοποιήσει το νερό, ας πούμε λόγω της κρίσης. Και είναι προσεκτική, αλλά γενικόλογη, ενώ ξέρουμε όμως στην πράξη ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που είναι σημαντικό και θα αναφερθούν αναλυτικά και οι υπόλοιποι ομιλητές είναι ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο του υπόλοιπου κόσμου, η ιδιωτικοποίηση του νερού απέτυχε και γι' αυτό ακόμα και μεγάλοι δήμοι όπως το Παρίσι ή το Βερολίνο, αλλά και πολλοί άλλοι στη Γαλλία και σε άλλες περιοχές, ανέκτησαν πίσω τις υπηρεσίες του νερού. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν χρειάζεται να ψάχνουμε από το μηδέν αν είναι πετυχημένη ή όχι η ιδιωτικοποίηση. Ξέρουμε ότι δεν είναι πετυχημένη. Άρα είναι λάθος αυτή η επιλογή. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι ακόμα και όταν γίνεται αναφορά σε δημοσιονομικούς λόγους, αυτό δεν στέκει. Γιατί δεν έχουμε δύο εταιρείες, EIDAP και EIAF, οι οποίες είναι προβληματικές και τις πουλάει η κυβέρνηση για να μειώσει το έλλειμμα. Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν έσοδα, έχουν και θετικά αποτελέσματα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως δεν είναι προβληματικές και δεν είναι ελληματικές. Δεν πήγε να πουλήσει καμιά EIAF η οποία είναι προβληματική. Πάει να πουλήσει κάποιες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν έσοδα και καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη. Για να κλείσω, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να υπάρχει παρέμβαση των πολιτών, μεγαλύτερος κοινωνικός έλεγχος, βελτίωση της ποιότητας του νερού, βελτίωση των δικτύων και οικολογική διαχείριση, έτσι ώστε να μειώσουμε τις απώλειες των δικτύων, να επαναχρησιμοποιούμε το νερό, να βελτιώσουμε τη χρήση του νερού σε όλες τις φάσεις οικονομίας αλλά και στις κατοικίες και αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας κατάλληλα όρους από τα λεγόμενα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως από τα τρία, το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από εκεί, μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις να χρηματοδοτηθούν προγράμματα μείωσης των απολειών, επαναχρησιμοποίησης του νερού και βέλτιση της χρήσης του νερού σε όλους τους τομείς. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορούμε να κάνουμε προγράμματα βέλτισης χρήσης του νερού στον αγροτικό τομέα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που αφορά γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα εκεί πρέπει να στραφούμε. Γι' αυτό εξάλλου εμείς υποστηρίζουμε την κίνηση 136 και την προσπάθεια το νερό να περάσει υπό κοινωνικό έλεγχο, να γίνουν συνεταιρισμοί και η διαχείριση του νερού να γίνεται
προσώπου και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.